Εγώ θα σας λέω και εσείς θα αναγνωρίζετε. Σκέφτεστε έναν άλλον, τον άλλον, έξω από εσάς. Το δεύτερο. Για εσάς. Σκέφτεστε τι να κάνετε για εκείνον. Τι να του κάνετε. Πώς να το κάνετε. Τρίτον, απλώνονται οι επιθυμίες. Μικρές και μεγάλες. Τέταρτον, αρχίζουν οι φόβοι. Αν είσαι αρκετός για εκείνον, ή αντίθετα, εκείνος για εσένα. Πέμπτο. Αρχίζει να απλώνεται η βαρεμάρα στο σώμα σου. Και όσο εσύ βαριέσαι, σκέφτεσαι περισσότερο. Έκτο. Χάνεσαι. Αρχίζει το ξέρω και δεν ξέρω. Έβδομο.
το δίκαιο και το άδικο. Όταν είσαι στην υποτίμηση του εαυτού σου, όλοι έχουν δίκιο. Και όταν είσαι στην υπεραξία, όλοι έχουν άδικο. Όγδο. Η αυτολύπηση. Λυπάται ο νους στον εαυτό. Και εσύ χάνεσαι σε αυτή την ενέργεια, πιστεύοντας ότι είναι η αλήθεια σου. Δέκατο. Η μάχη του νου απέναντι στη λογική. Ιστερεί και θυμώνει. Έτσι μπαίνεις σε ιστερία, χάνεις το χρόνο, το χώρο. Εκφράζεσαι ακατάπαυστα. Η αλήθεια κρύβεται. Και εσύ εκφράζεις το ψέμα σου. Πιστεύεις ότι είσαι η αλήθεια. Έντεκα. Νους με νου. Έχεις αδειάσει την ουσία σου. Έχεις αφήσει τη χημεία σου.
αρνείσαι ακόμα και ό,τι έχει απομείνει μέσα σου. Βρίσκεσαι παντού και πουθενά. Πανικοβάλλεσαι. Και βάλεσαι σε θλίψη, σε πόνο. Και σε άρνηση της ζωής. Δώδεκα σημεία. Για να μην είσαι ο Κύριος του εαυτού σου.